Ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας Κωνσταντίνος Αχωραστός και ο Δήμαρχος Λαρισαίων Απόστολος Καλογιάννης εγκαινίασαν σήμερα το κέντρο ημέρας ατόμων με αυτισμό Χαρά 1 που βρίσκεται στη Συνοικία Νεαπόλεως. Ένα έργο ανθρώπινο, ένα έργο στο οποίο διεισδύουν οι επιθυμίες πολλών ανθρώπων, πλέον παραδίδεται σε ένα σύλλογο υγιή, δημιουργικό, ένα σύλλογο πολύ δραστήριο και αυτό είναι μεγάλο μήνυμα. Όπου η κοινωνία ενώνει τις δυνάμεις της, έχει θετικά αποτελέσματα. Και εδώ ο Δήμος, η Περιφέρεια, ο Σύλλογος ενώσαν τις δυνάμεις τους και πέτυχαν σε μια δύσκολη στιγμή να παραδίδουν σήμερα ένα έργο ανθρώπινο και χρήσιμο. Σήμερα είναι μια ιδιαίτερη ημέρα όπου η συνεργασία των φορέων της αυτοδιοίκησης, της Περιφέρειας, του Δήμου και της κοινωνίας βεβαίως μέσω του Συλλόγου, με συνέργειες που αναπτύχθηκαν, βρισκόμαστε όλοι στην ευχάριστη θέση σήμερα να παραδίδουμε σε λειτουργία αυτόν τον εξαιρετικό χώρο, που έρχεται να συμπληρώσει βέβαια τον ξενώνα Ελευθερία, όπως είπαμε και όπως είπαν και οι προλαλήσαντες του Δημοσιογραφικού Οργανισμού Ελευθερία, που στήριξε με τον τρόπο του, τον εξαιρετικό τον τρόπο, την υπόθεση αυτή. Κοιτάξτε, εγώ θα πω το εξής: δεν θα μπορούσε να γίνει αλλιώς. Και δεν θα μπορούσε να γίνει αλλιώς, τουλάχιστον για μας, θαρώ όμως και για την Περιφέρεια, γιατί η συνεργασία μας από την πρώτη στιγμή ήταν εξαιρετική στο επίπεδο αυτό. Εμείς από την έναρξη της νέας δημοτικής περιόδου έχουμε ξεκαθαρίσει πως αυτά τα τμήματα του πληθυσμού μας, των ανθρώπων με αναπηρία και ιδιαίτερα των παιδιών με διαταραχές, είναι ένα σημαντικό κομμάτι του πληθυσμού μας που αξίζει και πρέπει να στηρίξουμε. Αυτό ακριβώς κάναμε και γι' αυτό σε αυτό το οικόπεδο, σε σύντομο χρόνο και με τη χρηματοδότηση της Περιφέρειας, καταφέραμε να κάνουμε αυτό το σημαντικό έργο.